Κάθε λογή σκουπίδια αντικρίζει κανείς τον ποταμό Βοσβόζη Κομοτηνής, περιμετρικά του οικισμού Ηφαίστου, ιδίως στη γέφυρα με την οποία συνδέεται η πόλη με την Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής. Από μικρά σκουπίδια μέχρι και ολόκληρα έπιπλα και μπάζα είναι παρατημένα στα σημεία, δημιουργώντας σκουπιδότοπους που αποτελούν εστίες κινδύνου για πλημμύρες, πυρκαγιές ή και για επιδείνωση αυτών των φυσικών καταστροφών. Σύμφωνα με τους κατοίκους, από τη μία υπάρχουν συμπολίτες μας που πετούν στο ποτάμι σκουπίδια, από την άλλη όμως υπάρχουν ντοκουμέντα που αποτυπώνουν κατοίκους άλλων περιοχών να πετούν στο ποτάμι ό,τι δεν χρειάζονται. Ο ύφεστος έχει ανάγκη περισσότερους κάδους, ιδίως τους θερινούς μήνες που οι οικογένειες του χωριού αυξάνονται κατά πολύ αφού επιστρέφουν οι μετανάστες. Συγχρόνως, ο κίνδυνος από τα σκουπίδια δεν αφορά όμως μόνο τη δημόσια υγεία ή και την αισθητική, αλλά την ίδια την ασφάλεια του οικισμού. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα ενός στρώματος, το οποίο είναι πεταμένο μπροστά σε αγωγό, έτοιμο να τον φράξει μαζί και με τα υπόλοιπα σκουπίδια, με κίνδυνο να πλημμυρίσει όλο το χωριό, όπως άλλωστε έχει γίνει και στο παρελθόν. Σε συνδυασμό με τον ποταμό Βοσβόζη που πάλι έχει γεμίσει βλάστηση, ο κίνδυνος πλημμύρας εντείνεται. Αντίστοιχα, καθαρισμό χρειάζονται όλα τα φρεάτια όμβριων υδάτων μέσα στα στενά του χωριού, προκειμένου οι κάτοικοι να μην γίνουν ξανά μάρτυρες πλημμύρας, ιδίως σε συγκεκριμένα πολύπαθα τμήματα του Ηφαίστου. Τα σκουπίδια, τέλος, εν μέσω αντιπυρικής περιόδου, αποτελούν και μεγάλο κίνδυνο για εκδήλωση ή εξάπλωση πυρκαγιάς.